Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους της οργάνωσης μελών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία του νησιού του ΣΚΟΜ, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2023. Η εκδήλωσή μας γίνεται στη σκιά ενός τρομακτικού γεγονότος του σεισμού που συνέβη στην γείτονα χώρα την Τουρκία, και όλων η σκέψη μας είναι στους λαούς που υποφέρουν της Τουρκίας και της Συρίας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ζεστή συμμετοχή σας στην εκδήλωσή μας και να δώσω το λόγο στον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ της περιοχής μας, τον Μανώλη τον Καβαδάκη και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, για να πει ένα σύντομο χαιρετισμό. Θα ήθελα οι χαιρετισμοί και οι υπόλοιποι σύντροφοι που θα μιλήσουν να είναι σύντομοι, γιατί ο σκοπός της βραδιάς σήμερα είναι να περάσουμε καλά, να έρθουμε σε μια στενή επαφή ανθρώπινη, για να δούμε την προοπτική για τους επόμενους δύσκολους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην απόψινή όμορφη και ζεστή εκδήλωση της οργάνωσης μελών του ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΠ, εκ μέρους της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Βόρειας Δωδεκανήσου, να μεταφέρω τις ειλικρινείς και θερμές ευχές μας για υγεία, πολλά χαρμόγελα και επιτέλους το 2023 να είναι πραγματικά μια καλύτερη χρονιά από το προηγούμενο έτος. Σκοπός μας είναι τις επόμενες εκλογές, μια και πλησιάζουν, η νίκη του κόμματός μας, ώστε το σύνθημά μας, το δικαιοσύνη παντού, να γίνει επιτέλους πράξη. Δικαιοσύνη στην κοινωνία, δικαιοσύνη στην εργασία, δικαιοσύνη στον κόσμο όλο. Αυτή τη στιγμή έχουμε, όπως είπα προηγουμένως, μια μεγάλη μάχη. Μπροστάρετε σε αυτή τη μάχη θα είναι οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο Δωδεκανήσου, και έχουμε αρκετούς και εδώ πέρα και τους καλωσορίζουμε και από τα γειτονικά μας νησιά. Θα είναι οι οργανώσεις μελών, οι δύο νομαρχιακές μας, αλλά κυρίως θα είναι οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες Δωδεκανήσου που θα δώσουν τη μάχη για ένα πραγματικά και ουσιαστικό καλύτερο αύριο. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή προσωπική αναφορά στον βουλευτή Δωδεκανήσου, στον σύντροφο και φίλο τον Νεκτάριο Σαντορινιό, που όπως γνωρίζετε όλοι σας, δίνει αυτή τη στιγμή τη δική του προσωπική μάχη. Παράλληλα όμως ο Νεκτάριος είναι δίπλα μας, είναι παρόν στον αγώνα αυτό για ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστώ θερμά, να περάσετε όμορφα. Νεκτάριο. Ευχαριστώ, Μανώλη. Σε αυτό το σημείο να καλέσω τη Χρύσα την Καραγιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας, από τη Ρόδο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Χρύσα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι σε αυτή τη ζεστή εκδήλωση κοντά σας. Πραγματικά είναι μεγάλη τιμή να βλέπω στα μάτια τόσων ανθρώπων αυτή τη θέρμη για ένα καλύτερο αύριο, και είμαστε σίγουροι ότι όλοι μαζί θα δώσουμε αυτόν τον αγώνα για μια ποιότητα ζωής, για τα νησιά μας, και όντως συνεχίζοντας σε αυτή τη διαδρομή που χάραξε και ο Νεκτάριος, ο σύντροφός μας, να ξαναφέρουμε τα νησιά μας σε μια θέση ψηλότερα από αυτή που η σημερινή κυβέρνηση τα έχει κατεβάσει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όλοι ενωμένοι να αγωνιστούμε για την ποιότητα ζωής που μας αξίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Καραγιάννη. Τώρα θα καλέσω και τον πρώην βουλευτή, τον Δημήτρη Θογάκη. Μας ανάγκασε ο γραμματέας να βάλουμε τα χαρτιά στη τσέπη μας πάλι. Όχι, δεν είχα κάτι έτοιμο, για να είμαι ειλικρινής, γιατί πάντα θέλω να βλέπω, να με βλέπετε και να μιλάμε από στήθους, όπως έλεγε και ο Μανώλης ο Κλέζος. Θέλω λοιπόν να σας πω και εγώ ότι χάρηκα πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας. Πέρασα και εγώ μια περιπέτεια και την ξέρετε κιόλας, αλλά θεωρώ ότι την έχει τελειώσει αυτό. Θέλω επίσης να διαπιστώσω ότι ήταν δικαιολογημένη η φιλοξενία μας σε αυτόν τον όμορφο χώρο. Αποδεικνύουμε για μια άλλη φορά πως έχουμε μια δυσπιστία στις δυνατότητές μας, μια αδυναμία στις δυνατότητές μας, και επιλέγουμε κάτι το μικρότερο από αυτό που μας αξίζει. Και σήμερα είναι πάρα πολύ και ζεστή η ατμόσφαιρα, γιατί μαζεύτηκαν πολλοί σύντροφοι, πολλοί φίλοι, και είναι μια ευκαιρία να κουβεντιάσουν. Να κουβεντιάσουν
για δύσκολα πράγματα που αφήνει το 2022, αλλά ταυτόχρονα να κουβεντιάσουμε και για αυτά που έρχονται το 2023 και που εμείς φροντίζουμε και πιστεύουμε ότι είναι μια χρονιά πολιτικής αλλαγής. Και αλλαγής όχι μόνο στις καρέκλες και στις αλλαγές των κυβερνήσεων, αλλά μια αλλαγή στην κοινωνία, μια αλλαγή που να σηματοδοτεί τη δικιά μας ταυτότητα, τη δικιά μας πορεία και το δικό μας όνειρο στην υλοποίηση στην κοινωνία. Εύχομαι σε όλους να είμαστε καλά του χρόνου, το 23, φέτος δηλαδή, και να κάνουμε τα πράγματα με το δικό μας τρόπο, έτσι όπως τα πιστεύουμε και έτσι όπως τα χαιρόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για την Ομαρχιακή και στην οργάνωση και την εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ και τον προβουλευτή, τον Γιώργο τον Κασάρα, να έρθει για ένα σύντομο χαιρετισμό. Χαίρομαι ακόμα και εγώ εδώ, που βλέπω συντρόφους και νέους και παλαιούς. Θεωρώ ότι η σημερινή ημέρα είναι ένα σάλπισμα για τον αγώνα και την τελική νίκη, όποτε και αν προκηρύξει τις εκλογές. Και επίσης και να με διορθώσουν οι παλαιότεροι, σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα. 10 Φεβρουαρίου του 8 εξελέγει ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος του τότε συνασπισμού. Και άλλαξε την πορεία όχι μόνο του κόμματος, αλλά και της χώρας. Πάμε λοιπόν μαζί με τον Αλέξη να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση που ενοχλεί τους πάντες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Να καλέσω και τον προεβουλευτή, τον συμπατριώτη μας, τον Ηλία τον Καματερό, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε όλους εσάς που είστε εδώ. Απόψε δεν ήρθαμε για να μιλήσουμε πολιτικά. Όπως είπε και ο Νεκτάριος, ήρθαμε για να βρεθούμε πιο κοντά. Οπότε τα λόγια περισσεύουν. Όμως, θα ήθελα να εμβαθύνουμε, μόνο μια κουβέντα, στο κεντρικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ. Δικαιοσύνη παντού. Και να δούμε την περίοδο που περνάμε ότι κινδυνεύει η δημοκρατία μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας ενώσει. Πέρα από το διαχωρισμό αριστεράς-δεξιάς που πάντα θα υπάρχει, γιατί ξέρουμε τις αξίες της αριστεράς για τη δικαιοσύνη, την ισότητα, την αδελφοσύνη, την αλληλεγγύη, και πάντα θα υπάρχει αυτή η διαφορά με τη δεξιά, σε αυτή την περίοδο μας ενώνουν πολύ περισσότερα, πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά, από αυτές τις αξίες. Μας ενώνει ο αγώνας για υπεράσπιση της δημοκρατίας, γιατί δεν υπάρχει κυβέρνηση. Εδώ και μετά τη μεταπολίτευση τουλάχιστον, με τέτοια επέλαση κατά της δημοκρατίας. Όλοι μαζί λοιπόν, όπως και όλοι οι φίλοι και οι σύντροφοι είπαν, για να φέρουμε δικαιοσύνη παντού. Και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας μεταφέρω μια απόφαση που έχει λάβει η οργάνωση μελών για να τιμήσουμε ένα ιστορικό στέλεχος της αριστεράς στο νησί μας, τον Μιχάλη τον Αλαχιώτη, που έχουμε την τιμή να είναι σήμερα στο νησί μας. Και θα ήθελα ο Ηλίας να πει δύο σύντομα λόγια για τον συμπατριώτη μας τον Μιχάλη τον Αλαχιώτη. Να πω, αλλά δεν με αφήνει ο Μιχάλης. Δεν μου έδωσε τίποτα στοιχεία, δεν θέλει να μιλήσουμε γι' αυτόν. Ξέρουμε, γι' αυτό και εμείς στο πρόσωπο του Μιχάλη τιμούμε όλους τους αγωνιστές του τόπου μας, που αγωνίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, κυνηγήθηκαν και επί Χούντας και πριν από τη Χούντα και μετά τη Χούντα, χωροφύλαξ, αστιφύλαξ, στις δουλειές τους, στην κοινωνική τους ζωή, σε οτιδήποτε. Στο πρόσωπο λοιπόν του Μιχάλη τιμούμε χωρίς άλλα λόγια τους αγωνιστές, τους συμπατριώτες μας, τους αγωνιστές της αριστεράς, και είμαι σίγουρος ότι χαίρονται που βλέπουν ότι οι αγώνες που έδωσαν όλα αυτά τα χρόνια πιάνουν τόπο και επιτέλους καρποφορούν. Ευχαριστούμε Μιχάλη, σύντροφε Μιχάλη. Ευχαριστούμε για τους αγώνες. Μιχάλη. Αυτές, εγώ στο φέρνω εγώ. Πολύ αγάπη, από όλη την οργάνωση. Πατέρα Κώστα. Και σε αυτό το σημείο να καλέσουμε τον πατέρα Κωνσταντίνο να ευλογήσει την πίτα μας, εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ. Ναθαναήλ. Πατέρα Κωνσταντίνο.
Καλησπέρα σε όλους. Αρχές και εξουσίες. Δεν θα πω ονόματα για να μην γίνει καμία παρεξήγηση. Εγώ εκ της θέσεώς μου δεν μπορώ να πω κάτι προς την πολιτική. Θα πω ευλογίες από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, ο οποίος απουσιάζει εκτός χώρος στην Αθήνα. Και ούτως ή άλλως εγώ θα ερχόμουν εδώ. Ευτυχώς βοήθησε η απόφαση που ήταν για να έρθουμε εδώ πέρα για να περάσουν απόψε μαζί τη νύχτα και μου λέει εφόσον θα πας να με απαλλάξεις. Κατά συνέπεια εκπροσωπώ το Σεβασμιότατο, μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του. Εγώ σαν Παπακώστας μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος ιδιαίτερα γιατί βλέπω αρκετούς φίλους εδώ και γνωστούς, πρώην δημάρχους, πρώην υπουργούς, βουλευτές, πρώην βουλευτές. Κατά συνέπεια χρειάζεται αυτή η συνάντηση για να είμαστε όλοι πιο κοντά. Δεν έχουμε να μοιράσουμε πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή παρά μόνο να δίνουμε αγάπη, ομόνοια και αλληλεγγύη. Αυτές είναι και οι λέξεις κλειδί για την Εκκλησία. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους, χρόνια πολλά. Αν και είναι Φεβρουάριος μήνας, εντούτοις ακόμα κόβουμε πίτες και την Κυριακή ας πούμε έχουμε άλλες δύο. Δεν μπορώ να καταλάβω το αίθημα αυτό που πάει. Μάλλον και τη Σαρακοστή θα κόβουμε πίτες. Ίσως φταίει ο κορονοϊός. Ίσως. Λοιπόν, να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Καλά, αυτό εδώ. Στον όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος Μία τελευταία ευχή, δεν πειράζει, είναι κάπως πολιτική. Να έχουμε στις επόμενες εκλογές από εδώ και πέρα πια τον Αλέξη τον Τσίπρα Πρωθυπουργό. Του αξίζει για όλη την Ελλάδα. Για να μην πω κατά πέκταση σε όλη την Ευρώπη. Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο μόνο να σας ευχαριστήσω όλο που δώσαμε. Το δώρο για τον τυχερό της βραδιάς είναι μια δωρεπιταγή προσφορά από το Πολύκεντρο Θαλασσινού, το οποίο το ευχαριστούμε για την χορηγία, για να διαλέξει ό,τι βιβλίο επιθυμεί. Ο τυχερός ή τυχερή της βραδιάς και της χρονιάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Thank you.
αγάπη.